Οι σκύλοι αποτελούν αγαπημένο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχουν χρησιμεύσει ως πιστοί σύντροφοι, προστάτες, κυνηγοί και εργάτες. Από το βασιλικό αφγανικό κυνηγόσκυλο μέχρι το παιχνιδιάρικο γαλλικό bulldog, τα σκυλιά υπάρχουν σε όλα τα σχήματα και μεγέθη, με μοναδικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για διάφορους τρόπους ζωής και σκοπούς. Ωστόσο, ορισμένες ράτσες σκύλων είναι πιο ακριβές από άλλες λόγω της σπανιότητας, της δημοτικότητάς τους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Αυτές οι φυλές έχουν συχνά μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία και εκτιμώνται για την ομορφιά, την ευφυΐα και την αφοσίωσή τους. Αλλά τι κάνει αυτά τα σκυλιά τόσο ακριβά και τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους πρόθυμους να πληρώσουν το υψηλότερο ποσό για αυτά? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε τις 20 πιο ακριβές ράτσες σκύλων και θα εμβαθύνουμε στις συναρπαστικές ιστορίες, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και ελάτε μαζί μας καθώς εξερευνούμε τον υπέροχο κόσμο των πιο ακριβών φυλών σκύλων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τιμές αυτών των φυλών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η φήμη του εκτροφέα, η τοποθεσία, η καταγωγή και το γενεαλογικό δέντρο του σκύλου και το αν ο σκύλος προορίζεται για αναπαραγωγή ή για κατοικίδιο. Τέλος, να αναφέρουμε για μία ακόμη φορά τη σημαντικότητα της υιοθεσίας του σκύλου και ότι θα πρέπει να προτιμάτε έναντι της αγοράς. Τους λόγους αυτούς τους εξηγήσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, καθώς αυτό βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Μία εγγραφή για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και τέλος να σας πω πως πατώντας το κουμπί συμμετοχή μπορείτε να δείτε τις συνδρομές μας για πιο έμπρακτη βοήθεια στο κανάλι. Τίποτα από αυτά δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Ας συνεχίσουμε. 1. Θιβετιανό Μαστίφ. Το Θιβετιανό Μαστίφ είναι μια μεγάλη και ισχυρή ράτσα που προέρχεται από το Θιβέτ. Είναι γνωστά για την άγρια αφοσίωσή τους και τα προστατευτικά τους ένστικτα που τα καθιστούν εξαιρετικά σκυλιά φύλαξης. Τα Θιβετιανά Μαστίφ είναι επίσης εξαιρετικά έξυπνα και εκπαιδεύσιμα, αν και μπορεί να είναι πεισματάρικα κατά καιρούς. Το πυκνό, χνουδωτό τριχωμά τους απαιτεί τακτική περιποίηση για να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ο μέσος όρος κόστους ενός Θιβετιανού Μαστίφ είναι από 2.000 ευρώ μέχρι και εκατομμύρια. 2. Σαμογέντ. Το Σαμογέντ είναι μια φιλική και στοργική ράτσα που αρχικά εκτράφηκε στη Σιβηρία για τη βοσκή και το τράβηγμα ελκύθρων. Είναι εξαιρετικά έξυπνα και εκπαιδεύσιμα και αποτελούν εξαιρετικά οικογενειακά κατοικίδια. Τα Σαμογέντς είναι επίσης γνωστά για το πυκνό χνουδωτό τριχωμά τους, το οποίο απαιτεί τακτική περιποίηση για να αποφεύγεται το μάδημα. Το κόστος στο Σαμογέντ μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 14.000 ευρώ. 3. Αγγλικό Bulldog. Το Αγγλικό Bulldog είναι μια μεσαίου μεγέθους ράτσα που είναι γνωστή για τη μοναδική της εμφάνιση και την πεισματάρα προσωπικότητά της. Αρχικά εκτρέφονταν για το κυνήγι ταύρων, αλλά τώρα είναι δημοφιλείο ζώο συντροφιάς. Τα Αγγλικά Bulldog είναι επίσης επιρρεπή σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως αναπνευστικά προβλήματα και προβλήματα των αρθρώσεων. Το κόστος ενός Αγγλικού Bulldog μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 4.500 ευρώ. 4. Chow Chow. Το Chow Chow είναι μια μεσαίου μεγέθους φυλή που προέρχεται από την Κίνα. Είναι γνωστά για το πυκνό χνουδωτό τριχωμά τους και την εμφάνιση που μοιάζει με λιοντάρι. Τα Chow Chow μπορεί να είναι απόμακρα με τους ξένους, αλλά είναι πιστά και στοργικά με τις οικογένειές τους. Απαιτούν τακτική περιποίηση για τη διατήρηση του τριχώματός τους. Το κόστος ενός Chow Chow μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 11.000 ευρώ. 5. Φαραώ Hound. Το Φαραώ Hound είναι μια αρχαία φυλή που προέρχεται από την Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά έξυπνα και αθλητικά και αρχικά εκτρέφονταν για το κυνήγι. Τα Pharaoh Hounds είναι επίσης γνωστά για τη μοναδική τους εμφάνιση με το λεπτό μειώδες σώμα τους και το χαρακτηριστικό κοκκίνισμα που εμφανίζεται όταν είναι ενθουσιασμένα. Το κόστος ενός Pharaoh Hound μπορεί να φτάσει και τις 7.500 ευρώ. 6. Αζαβάκ. Το Αζαβάκ είναι μια λιτή και ευκίνητη φυλή που προέρχεται από τη Δυτική Αφρική. Αρχικά εκτρέφονταν για το κυνήγι και είναι γνωστή για τη ταχύτητα και την αντοχή της. Τα Αζαβάκ είναι επίσης ιδιαίτερα ανεξάρτητα και μπορούν να είναι πεισματάρικα κατά καιρούς. Το κόστος ενός αζαβάκ μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 9.500 ευρώ. 7. Ακίτα. Τα Ακίτα είναι μια μεγάλη και ισχυρή φυλή που προέρχεται από την Ιαπωνία. Είναι γνωστά για την αφοσίωση και τα προστατευτικά τους ένστικτα και είναι εξαιρετικά σκυλιά φύλαξης. Τα Ακίτα είναι επίσης εξαιρετικά έξυπνα και εκπαιδεύσιμα, αν και μπορεί να είναι πεισματάρικα κατά καιρούς. Το κόστος ενός Ακίτα μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 6.500 ευρώ. 8. Ροτβάιλερ. Το Ροτβάιλερ είναι μια μεσαίου ως μεγάλου μεγέθους φυλή που είναι γνωστή για την αφοσίωση και τα προστατευτικά της ένστικτα. Αρχικά εκτρέφονταν για τη φύλαξη, ενώ σήμερα είναι δημοφιλείο σε οικογενειακά κατοικίδια. Τα Ροτβάιλερ είναι επίσης εξαιρετικά εκπαιδεύσιμα και έξυπνα. Το κόστος ενός Ροτβάιλερ μπορεί να φτάσει μέχρι τις 9.000 ευρώ. 9. Λεύχεν. Το Λεύχεν είναι μια μικρή και στοργική ράτσα που είναι γνωστή για τη μοναδική της εμφάνιση, με χέτη που μοιάζει με λιοντάρι και τη χνοδωτή του σωρά.
Αρχικά, εκτράφηκαν ζώα συντροφιάς και είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικά σε διάφορες καταστάσεις διαβίωσης. Το κόστος ενός λεύχεν μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 12.000 ευρώ. 10. Afghan Hound. Το αφγανικό κυνηγόσκυλο είναι μια βασιλική και κομψή φυλή που είναι γνωστή για το μακρύ μεταξένιο τριχωμά της. Εκτράφηκαν αρχικά για κυνήγι και είναι ιδιαίτερα αθλητικά και έξυπνα. Τα αφγανικά κυνηγόσκυλα είναι επίσης γνωστά για την ανεξάρτητη φύση τους και μπορεί να είναι δύσκολα να εκπαιδευτούν. Το κόστος ενός αφγανικού κυνηγόσκυλου μπορεί να φτάσει και τις 7.000 ευρώ. 11. Σαλούκι. Το σαλούκι είναι μια λιτή και αθλητική φυλή που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Εκτρέφονταν αρχικά για το κυνήγι και είναι γνωστά για τη ταχύτητα και την αντοχή τους. Τα σαλούκι είναι επίσης εξαιρετικά έξυπνα και προσαρμοστικά. Το κόστος ενός σαλούκι μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5.500 ευρώ. 12. Cavalier King Charles Spaniel. Το Cavalier King Charles Spaniel είναι μια μικρή και ιστορική ράτσα που είναι γνωστή για την αξιολάτρευτη εμφάνιση και τη φιλική της φύση. Αρχικά εκτρέφονταν ως σκυλιά αγκαλιάς και είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικά σε διάφορες καταστάσεις διαβίωσης. Το κόστος ενός Cavalier King Charles Spaniel μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 4.500 ευρώ. 13. Ιρλανδικό λυκόσκυλο. Το Ιρλανδικό λυκόσκυλο είναι μια μεγάλη και ευγενική φυλή που είναι γνωστή για το μέγεθος και τη ιστορική της φύση. Αρχικά εκτρέφονταν για το κυνήγι και είναι ιδιαίτερα έξυπνα και εκπαιδεύσιμα. Τα Ιρλανδικά λυκόσκυλα είναι επίσης επιρρεπή σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως τα καρδιακά προβλήματα και προβλήματα των αρθρώσεων. Το κόστος ενός Ιρλανδικού λυκόσκυλου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 3.000 ευρώ. 14. Καναδικός εσκιμώος σκύλος. Ο Καναδικός εσκιμώος σκύλος είναι μια μεγάλη μειώδης φυλή που αρχικά εκτράφηκε από τους Ινουίτ για να τραβάει έλκυθρα και να κυνηγάει. Είναι εξαιρετικά ευφυή και έχουν ισχυρή ηθική εργασίας. Το κόστος ενός καναδικού εσκιμώου σκύλου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 9.000 ευρώ. 15. Θιβετιανό τεριέ. Το Θιβετιανό τεριέ είναι μια μεσαίου μεγέθους φυλή που προέρχεται από το Θιβέτ. Αρχικά εκτρέφονταν ως σκύλοι συντροφιάς για τους μοναχούς και είναι γνωστά για την πίστη και τη ιστορική τους φύση. Τα Θιβετιανά τεριέ είναι εξαιρετικά έξυπνα και εκπαιδεύσιμα, αν και μπορούν να γίνουν πεισματάρικα κατά καιρούς. Απαιτούν τακτική περιποίηση για να διατηρήσουν το μακρύ, πυκνό τρίχωμά τους. Το κόστος ενός Θιβετιανού τεριέ μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 3.500 ευρώ. 16. Γαλλικό Bulldog. Το Γαλλικό Bulldog, γνωστό και ως Frenchie, είναι μια μικρή μειώδης φυλή που προέρχεται από τη Γαλλία. Είναι γνωστή για τα μοναδικά αυτιά νυχτερίδας και τη ιστορική παιχνιδιάρικη φύση της. Τα Γαλλικά Bulldog είναι επίσης εξαιρετικά προσαρμοστικά και κάνουν εξαιρετικά σκυλιά διαμερισμάτων. Ωστόσο, μπορεί να είναι επιρρεπή σε ορισμένα θέματα υγείας, όπως τα αναπνευστικά προβλήματα, λόγω της κοντής μουσούδας τους. Η σωστή φροντίδα και η τακτική άσκηση μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη αυτών των προβλημάτων υγείας. Το κόστος ενός γαλλικού bulldog μπορεί να φτάσει και τις 6.000 ευρώ. 17. Πορτογαλικός σκύλος νερού. Ο Πορτογαλικός σκύλος νερού είναι μια μεσαίου μεγέθους ράτσα που είναι γνωστή για την ευφυΐα και την αθλητική της ικανότητα. Αρχικά εκτρέφονταν για το ψάρεμα και τώρα είναι δημοφιλείως οικογενειακά κατοικίδια. Τα Portuguese Water Dogs απαιτούν τακτική άσκηση και πνευματική διέγερση για να μην βαριούνται. Το κόστος ενός πορτογαλικού σκύλου νερού φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ. 18. Σκύλος Αγίου Βερνάρδου. Ο σκύλος Αγίου Βερνάρδου είναι μια γιγαντιαία ράτσα που είναι γνωστή για το μέγεθος και την ευγενική της φύση. Αρχικά εκτράφηκαν για το έργο διάσωσης στις Ελβετικές Άλπεις και αποτελούν εξαιρετικά οικογενειακά κατοικίδια. Οι σκύλοι Αγίου Βερνάρδου χρειάζονται τακτική άσκηση και περιποίηση για να διατηρούνται υγιείς και ευτυχισμένοι. Το κόστος ενός σκύλου Αγίου Βερνάρδου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 3.500 ευρώ. 19. Chinese Crested. Το Chinese Crested είναι μια μικρή φυλή που κυκλοφορεί σε δύο ποικιλίες, το άτριχο και το Pounder Puff. Η άτριχη ποικιλία έχει λίο, μαλακό δέρμα με τρίχες στα πόδια, την ουρά και το κεφάλι, ενώ η Pounder Puff έχει μακρύ, μεταξένιο τρίχωμα σε όλο το σώμα της. Είναι γνωστά για τη ιστορική και πιστή φύση τους προς τους ιδιοκτήτες τους. Οι Κινέζικοι λοφιοφόροι είναι επίσης εξαιρετικά προσαρμοστικοί και κάνουν εξαιρετικά σκυλιά διαμερισμάτων. Απαιτούν τακτική περιποίηση για τη διατήρηση του τριχώματός τους, ενώ το δέρμα τους μπορεί να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα λόγω της ευαισθησίας του. Το κόστος ενός Chinese Crested μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.500 ευρώ. 20. Bedlington Terrier. Το Bedlington Terrier είναι μια φυλή μικρού έως μεσαίου μεγέθους που προέρχεται από την Αγγλία. Έχουν μια χαρακτηριστική εμφάνιση που μοιάζει με αρνή, με σγουρό μάλινο τρίχωμα. Τα Bedlington Terrier είναι γνωστά για την παιχνιδιάρικη και ιστορική τους φύση και τα πάνε καλά με τα παιδιά και τα άλλα κατοικίδια. Είναι επίσης εξαιρετικά έξυπνα και εκπαιδεύσιμα. Το κόστος ενός Bedlington Terrier μπορεί να φτάσει έως και τις 4.000 ευρώ. Εν κατακλείδη,
Ενώ είναι αλήθεια ότι ορισμένες ράτσες σκύλων μπορεί να είναι αρκετά ακριβές, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε σκύλος αξίζει ένα αγαπημένο σπίτι ανεξάρτητα από το γενεαλογικό του δέντρο ή τη τιμή του. Η υιοθεσία ενός σκύλου από ένα καταφύγιο όχι μόνο σώζει μια ζωή, αλλά συνοδεύεται και από ένα πρόσθετο πλεονέκτημα ότι παρέχει σε ένα σκύλο μια δεύτερη ευκαιρία για ευτυχία. Είτε επιλέξετε να υιοθετήσετε, είτε να αγοράσετε ένα σκύλο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ιδιοκτησία ενός σκύλου είναι μια μεγάλη ευθύνη που απαιτεί αγάπη, υπομονή και φροντίδα. Οι σκύλοι δεν είναι αξεσουάρ ή επίδειξη μόδας, είναι ζωντανά όντα που απαιτούν προσοχή, εκπαίδευση, άσκηση και ιατρική φροντίδα. Να θυμάστε, κάθε σκύλος αξίζει ένα αγαπημένο σπίτι και δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να του προσφέρετε ένα τέτοιο. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Πετόπια. Ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο και να μάθετε κάτι καινούργιο για τον τριχωτό σας φίλο. Αν το κάνατε, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και όπως πάντα θα θέλαμε να σας ακούσουμε, γι' αυτό αφήστε μας ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο μας.